Πρωταθλήτριες στη ΓΑΜΑ Εθνική αναδείχθηκαν οι νέες Εργοτέλη, οι οποίες μαζί με την κατάκτηση του πρωταθλήματος κατέκτησαν και την άνοδό τους στη Β' Εθνική. Πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στις γυναίκες Εργοτέλης και στην ΑΕΛ, οι νέες είχαν την τιμητική τους καθώς τους απονεμήθηκε το τρόπαιο του πρωταθλητή. Τη βράβευση στην πρωταθλήτρια ομάδα έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ Νίκος Τζόρτζογλου, αλλά και η νέα πρόεδρος της νεοσύσσαστης Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου της ΕΠΣΗ, Εμμανουέλα Φινοκαλιώτη. Στην κάμερα της Κρήτη TV μίλησαν τόσο οι παίκτρες της ομάδας, αλλά και ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ, ο οποίος μίλησε για την νεοσύστατη Επιτροπή Γυναικείου Ποδοσφαίρου μαζί με την υπεύθυνη Εμμανουέλα Φινοκαλιώτη. Πολύ χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι. Προσπαθήσαμε πολύ όλη τη χρονιά και το αποτέλεσμα ήρθε και καταφέραμε να σηκώσουμε το κύπελο. Να συνεχίσουμε δυναμικά στη Β' Εθνική. Είμαστε πολύ χαρούμενες, είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε δυναμικά και στη Β' κατηγορία όπως μας αξίζει. Και μια καινούργια σεζόν χωρίς τραυματισμούς, με χαρές. Στην ΕΠΣΗ Ηρακλείου για πρώτη φορά, τουλάχιστον στα χρόνια με εγώ αλλά και στην ιστορία της Ένωσης, δημιουργήσαμε μια Επιτροπή Γυναικείου Ποδοσφαίρου, στην οποία προεδρεύει η Εμμανουέλα Φινοκαλιώτη, μια κοπέλα η οποία έχει εμπειρία και σαν ποδοσφαιρίστρια αλλά και σαν παράγοντα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ούτως ώστε να δώσουμε με όσο μπορούμε περισσότερα να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στο νομό Ηρακλείου. Καταρχήν, με τιμάει πάρα πολύ αυτή η θέση από τον κύριο Τζόρτζογλου. Βλέπω μεγάλη ανάπτυξη στο γυναικείο. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο το Ηράκλειο όσο και η υπόλοιπη νομή. Και πρέπει να πάμε ένα βήμα παρακάτω το γυναικείο. Με τη βοήθεια της ΕΠΣΗ θεωρώ ότι θα το κάνουμε αυτό το βήμα και θα δούμε ωραία πράγματα και ωραίες δράσεις.